με τους συνεργάτες μου από την ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Καραμανλή και τον κύριο Παπαγεωργίου. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε σήμερα, όλους τους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες, για το θέμα του νερού. Παρότι η ενημέρωση που έγκαιρα έκανα την περασμένη εβδομάδα ήταν λεπτομερής και ακριβής. Και το λέω αυτό διότι πρέπει να απαντήσω στα παραπλανητικά που λέει ο κύριος Πνευματικός και κάποιοι άλλοι στο διαδίκτυο, αργόσχολοι που διαστρέφουν την αλήθεια. Εκείνο που είναι το σημαντικό και θέλω να επιμείνω σε αυτό είναι ότι αυτά που λέει ο κ. Πνευματικός, δηλαδή αυτό που έγραψε από σήμερα, το διαβάζω ακριβώς, οι βρύσες και στην Κόρινθο δεν θα τρέχουν καθαρό πόσιμο νερό, είναι ψέμα. Εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι το νερό στις βρύσες της Κορίνθου είναι καθαρό και είναι πόσιμο. Το διαβεβαιώνω εγώ, τα στελέχη της ΔΕΙΑΚ και οι αναλύσεις που έχουν γίνει από τα επίσημα εργαστήρια, τα αναλυτικά εργαστήρια, με χθεσινή δειγματοληψία, ορίστε η απάντηση. Το νερό που τρέχει στις βρύσες της Κορίνθου είναι καθαρό, πόσιμο νερό. Να σας δώσω λεπτομέρειες, αν θέλετε. Είναι η ηλεκτρική αγωγημότητα 829 με όριο το μέγιστο 2.500, το νάτριο με όριο το 291, τα χλωριούχα είναι 124 με όριο το 250, όλα αυτά είναι εντός των ορίων που σας λέω, τα νητρικά είναι λιγότερο του 5, ενώ πρέπει να είναι μέχρι 50. Άρα, έχουμε την επιβεβαίωση, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, από τα υπεύθυνα αναλυτικά εργαστήρια, τα οποία μας λένε και επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο ξέρουμε και εμείς, ότι το νερό της Κορίνθου είναι καθαρό πόσιμο. Έχω ζητήσει από το υγειονομικό και έχω ενημερώσει και τον γιατρό της περιφέρειας να ασχοληθούν με το θέμα και να επιβεβαιώσουν αυτό το οποίο είναι αυτονόητο, αυτό που σας διάβασα προηγουμένως. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αμφισβήτηση στο θέμα. Λέει ακόμα ο κύριος Πνευματικός ότι επέτρεψα να γίνουν κατασκευές και χρήση νερού από το Δήμο Σικιονίων. Εγώ επέτρεψα. Ενώ εκείνος το είχε αποφύγει τόσα χρόνια που ήταν δήμαρχος. Ψέμα. Η αλήθεια είναι, και την έχω εδώ για να τη δείτε, ότι ο κύριος Πνευματικός επέτρεψε τις κατασκευές και τη χρήση από το Δήμο Σικιονίων νερού από τις πηγές και το χώρο που είναι εκεί γύρω. Είναι η απόφαση της ΔΕΙΑΚ με αριθμό 108-912-13 που λέει σε θέμα επιαιτήσεως του Δήμου Σικιονίων για τη σύμφωνη γνώμη για την κατασκευή του έργου ενίσχυση υδροδότησης Δήμου Σικιονίων, παρόντες Αλέξανδρος Πνευματικός, Κούκου, Τζαναβάρας, Λέκα, Παρτσινέβελος, Μαλατέστα, Μπάκουλης, Τερζόπουλος, Βεντούρης, απόντες Τζαναβάρα, Δημήτρης και Γκουριώτης. Λέει λοιπόν εδώ ότι τότε, επαναλαμβάνω, 9/12/13, αποφασίζει ομόφωνα, γνωμοδοτεί υπέρ της κατασκευής του έργου ενίσχυση υδροδότησης του Δήμου Σικιονίων, σύμφωνα με την από τάδε 8/8/13 θεωρημένη τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σικιονίων μελέτη που αφορά την ενίσχυση της υδροδότησης της παραλιακής ζώνης του Κιάτου με υδροληψία από τις πηγές Δρίζας Στυμφαλίας. Τη γνωρίζετε αυτή την υπογραφή? Υπογράφει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, Πνευματικός Αλέξανδρος, ο οποίος επέτρεψε να γίνουν τα έργα εκεί στην υδροληψία της Στυμφαλίας. Όχι εγώ, ο κύριος Πνευματικός. Αυτή είναι η απόφαση για τα έργα. Η επόμενη απόφαση με την ίδια ημερομηνία 9/12/13 είναι για τη σύμφωνη γνώμη για τη χρήση του έργου ενίσχυση υδροδότησης του Δήμου Σικιονίων. Οι ίδιοι παρόντες. Η απόφαση λέει ομόφωνα, γνωμοδοτεί υπέρ της χρήσης από τη ΔΕΙΑ Σικιονίων του έργου ενίσχυση υδροδότησης του Δήμου Σικιονίων που θα κατασκευάσει ο Δήμος Σικιονίων σύμφωνα με την τάδε θεωρημένη από την τεχνική υπηρεσία μελέτη που αφορά την ενίσχυση της υδροδότησης παραλιακής ζώνης του Κιάτου με υδροληψία από τις πηγές Δρίζας Στυμφαλίας. Τη γνωρίζετε αυτή την υπογραφή? Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ τότε, Αλέξανδρος Πνευματικός. Λοιπόν, να αφήσει τα παραπλανητικά ο κύριος Πνευματικός, γιατί στην Κόρινθο γνωριζόμαστε όλοι
Και εγώ πάντα λέω την αλήθεια. Θα πρέπει να κάνει το ίδιο και ο κύριος Πνευματικός για να προστατεύσει την ιστεροφημία του. Είπε επίσης ότι έκανε μηνυτήρια αναφορά λίγο πριν αποχωρήσει από την θέση του Δημάρχου τον Αύγουστο του 19 εναντίον του Δήμου Σικιονίων για να μην γίνουν τα έργα εκεί. Λοιπόν, έχω εδώ την απόφαση από το δικαστήριο, γιατί λέει ότι εγώ μετά δεν εμπόδισα τον κύριο Σταματόπουλο και του Δήμου Σικιονίων να σταματήσουν τα έργα και συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν. Μα τι να κάνω εγώ όταν έτσι όπως τη διατύπωσε τη μηνυτήρια αναφορά ο κύριος Πνευματικός και δεν είχε κάνει δουλειά όπως έπρεπε ίσως, η απάντηση από το δικαστήριο την ανεξάρτητη. Η δικαστική αρχή λέει, είναι η απόφαση 65-51-KP-Δ65 του 2021. Και λέει λοιπόν αυτή η απόφαση, για τους λόγους αυτούς απορρίπτουμε την από 2-8 του 19 έκθεση ένορκης εξέτασης του κύριου Πνευματικού Αλέξανδρου κτλ. Για το αδίκημα το συγκεκριμένο της φθοράς που χρησιμοποιείται στο κοινό όφελος στην Συμφαλία. Ορίστε. Όταν η δικαιοσύνη αποφαίνεται ότι δεν έχει δίκιο ο κύριος Πνευματικός και όλα γίνονται σωστά στη Συμφαλία, εγώ τι φταίω? Για ποιο λόγο με κατηγορεί χωρίς λόγο? Έχει γνώση του αντικειμένου. Και θα έπρεπε ο κύριος Πνευματικός να είναι πολύ πιο προσεκτικός. Και βεβαίως κάποιοι άλλοι, οι οποίοι στο διαδίκτυο λένε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, χωρίς να στηρίζονται πουθενά. Και κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή αδίκως, διότι η δική μου Δημοτική Αρχή έχει καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες στη διάρκεια του καλοκαιριού για να συνεχίσει απρόσκοπτα η πόλη της Κορίνθου να έχει μόνο νερό αποκλειστικά από τη Συμφαλία. Φαντάζεστε να είχαμε αυτό το πρόβλημα τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο? Θα ήταν καταστροφή. Και δεν είναι τυχαίο ότι έγινε τώρα και όχι το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι οι συνεργάτες μου και εγώ κάναμε υπεράνθρωπες προσπάθειες να αυξηθεί η παραλαβή του νερού από την Συμφαλία, η παροχή από εκεί, και να μειωθεί η κατανάλωση εδώ. Κάναμε σημαντικές παρεμβάσεις στους μεγάλους καταναλωτές για να μειωθεί η κατανάλωση στο Δήμο Κορινθίων. Και έχω κάνει έκκληση και την επαναλαμβάνω να περιοριστεί η κατανάλωση μόνο σε οικιακή χρήση, να περιοριστεί η κατανάλωση στο πότισμα των κήπων, των δέντρων κτλ. Για να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε την παροχή από τη Συμφαλία με την κατανάλωση εδώ. Γιατί μόνο τότε, όταν δηλαδή ισοσκελιστεί η παροχή με την κατανάλωση, τότε μπορούμε να λέμε ότι θα σταματήσει η γεώτρηση να χρησιμοποιείται και θα έχουμε αποκλειστικά και μόνο νερό Συμφαλίας. Αν έχουμε μια-δυο βροχές σύντομα και περιοριστεί η κατανάλωση εδώ στην Κόρινθο, γιατί δεν χρειάζεται να ποτιστούν οι κήποι και τα γκαζόν, θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα και να δώσουμε στην πόλη ξανά μόνο νερό Συμφαλίας. Γίνονται και άλλες προσπάθειες να ενισχυθεί η ποσότητα του νερού εκεί από τις γεωτρήσεις, αλλά όπως καταλαβαίνετε η ξηρασία είναι το πρόβλημα και αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση που φέτος βιώνουμε, γιατί σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο στην Κόρινθο, ακούτε προβλήματα υπάρχουν στον Ναύπλιο, στους όμορους δήμους, σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η ξηρασία, η έλλειψη βροχής για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Κόρινθο. Λοιπόν, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αυξήσουμε την παροχή, αλλά δήμαρχος είμαι, Θεός δεν είμαι. Και δεν μπορώ να διασφαλίσω πότε θα μπορέσουμε να έχουμε βροχοπτώσεις ή οποτεδήποτε χρειαστεί να αυξηθεί η παροχή από το νερό της Συμφαλίας. Κάνουμε προσπάθειες. Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό και έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα πολλά. Αλλά δεν μπορούσαμε να μην ενημερώσουμε τους πολίτες, γιατί εγώ θεωρώ ότι ήταν πρωταρχικό μου καθήκον να ενημερώσω έγκαιρα τους πολίτες. Και όχι να αποφύγω, όπως έχει συμβεί σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, να χρησιμοποιούνται γεωτρήσεις χωρίς να ενημερώνονται οι πολίτες. Εγώ το θεώρησα υποχρεωσή μου. Καθαρά και εξάστερα να ενημερώσω. Ξέροντας ότι μπορεί οι πολιτικοί μου αντίπαλοι στις επόμενες εκλογές το βίντεο αυτό να το χρησιμοποιήσουν. Δεν την άφησα αυτή την ευθύνη στους συνεργάτες μου. Πήρα ο ίδιος την ευθύνη και απευθύνθηκα στους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες σε ανώτατο επίπεδο του Δήμου,
για να ενημερωθούν υπεύθυνα, και αυτό κάνουμε και σήμερα. Ενημερώνουμε υπεύθυνα τους πολίτες να εμπιστεύονται το Δήμο, να εμπιστεύονται το Δήμαρχο, να εμπιστεύονται την ΔΕΙΑ και να μην ακούν τα λόγια τα οποία παραπλανητικά, σκοπούμενα κάποιοι, διαστρεβλώνοντας την αλήθεια, διαδίδουν στο διαδίκτυο. Αυτά είχα να σας πω και να διαβεβαιώσω ότι και εγώ και οι συνεργάτες μου θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού στο Δήμο Κορινθίων. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, πολύ ευχαρίστως να απαντήσω.